ένας ιστορικός, ο κορυφαίος της Ελλάδας, Χάρης Γκαμήρης, ήταν λίγο απρόσεκτος οδηγός. Όχι λίγο, πολύ. Μέχρι που μία μέρα, τρακ. Ο Χάρης ευτυχώς είχε σωθεί, αλλά δυστυχώς δεν ίσχυε και το ίδιο για τα δύο παιδιά του, ο Γιάννης και ο Γιώργος, και η γυναίκα του Λιδία. Ο Χάρης κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς μετά το τρακάρισμα, δύο δευτερόλεπτα μετά, πέθαναν. Μετά από αυτό, ο Χάρης είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Δεν είχε πια τη χάρη του. Ε, όχι. Δεν πήγαινε πια στη δουλειά του όλα τα βράδια. Μεθούσε και ολοφώναζε. Θάνατος σε όλη την ανθρωπότητα. Θάνατος στον κόσμο. Δύο βραδιές θυμάμαι, περνούσε και από τη γειτονιά μου. Και έλεγε, θάνατος σε όλο τον κόσμο. Ή αλλιώς, γιατί σε μένα. Ο Χάρης πια δεν είχε τα λογικά του. Ήταν άλλος άνθρωπος. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς γράφεις ένα ημερολόγιο. Οπ, και ναι, ήρθε η ώρα να σας το πω. Εγώ είμαι ο Χάρης Γκαμήρης, ο ιστορικός. Έχω χάσει το μυαλό μου. Δεν είμαι αυτός που είμαι. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Δεν ξέρω γιατί γράφω σαν ημερολόγιο. Είμαι μόνος μου. Η οικογένειά μου πέθανε. Όπα, περιμένετε λίγο. Κάποιος σκοπανάει την πόρτα. Και έχουν περάσει 5 λεπτά που ξαναγράφω στο ημερολόγιο μου και ειλικρινά έχω μείνει παγωμένος. Άναυδο. Σε αυτόν που άνοιξα μόλις τώρα ήταν η υποτιθέμενη πεθαμένη γυναίκα μου. Και μόλις τώρα αμέσως κατάλαβα ότι ειλικρινά είμαι τρελός. Για το τρακάρισμα, για τα ασθενοφόρα, οι θανάτοι, τα παιδιά μου που τάθαψα και τα δύο στον ίδιο τάφο ήταν όλο ένα ψέμα. Στη φαντασία μου. Είμαι τελικά τρελός. Πριν λίγο τη ρώτησα. Βασικά τι λέω, δεν πρόλαβα καν να τη ρωτήσω. Έξω έβρεχε. Οπότε με το που ήρθε, είπε... Ουφ, πάλι βρεχή έξω. Πω πω, πάλι καλά που άφησα και τα παιδιά στη μαμά μου. Να μείνουμε και λίγο η δυο μας. Ειλικρινά αυτό δεν το περίμενα. Ούτε να τη δω, ούτε να την ακούσω. Αν και όσο μίλαγε παρατήρησα κάτι. Αλλά όσο μίλαγε πρόσεξα ένα κόκκινο λεκέ που είχε στην μπλούζα της. Υποψιάζομαι κάτι. Περιμένετε 5 λεπτά και θα σας ενημερώσω για ό,τι και αν γίνει. Ειλικρινά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς με κρατάνε τα πόδια μου. Πώς έχω την ενέργεια να γράψω. Μάλλον το γράψιμο στο ημερολόγιο μου θα είναι το τελευταίο που θα κάνω. Γιατί το λέω αυτό. Θα δείτε. Μόλις τώρα πήρα την μάνα της Λιδίας τηλέφωνο. Και μου λέει ότι δεν άφησε στο σπίτι τα παιδιά της. Πάγωσα. Το έκλεισα, δεν ήξερα τι να κάνω. Τώρα αμέσως μου ήρθε η ιδέα στο μυαλό ότι τα σκότωσε. Ναι, τα σκότωσε. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο ήταν το σχέδιό της. Αν η Λιδία άφηνε εδώ πέρα για τα παιδιά, στο σπίτι θα με έβλεπαν νεκρό. Και θα φώναζαν πριν τα σκοτώσει η Λιδία. Θα είχαν βγει από το σπίτι και θα φώναζαν. Επίσης, αν η Λιδία είχε πάει τα παιδιά όντως στη μάνα της, μετά από μια εβδομάδα, η Λιδία θα ήταν η νούμερο ένα ύποπτη που βρέθηκε ο άντρας της νεκρός. Οπότε η Λιδία είχε το κατάλληλο σχέδιο. Είπε στα παιδιά ότι θα πάνε στην γιαγιά τους να μείνουν για βράδυ. Αλλά μετά από μισή ώρα, όταν είδαν ότι η μάνα τους δεν τα πήγαινε από τον δρόμο που τα πήγαινε συνήθως, όταν ήταν για να πάνε στην γιαγιά, τα παραξενεύτηκαν. Εκείνη την ώρα τα κατέβασε και τα σκότωσε. Και τώρα μάλλον είναι η σειρά μου. Όπα, ακούω βήματα. Θα λέμε σε 5 λεπτά. Μετά από 5 λεπτά, ευτυχώς έφυγε. Όχι ρε γάμο, το διάβασα το ημερολόγιο. Όχι ρε πούστη, όχι ρε μαλάκα. Τώρα τα ξέρει όλα. Μα δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να θέλεις να το κάνει αυτό. Θα σου πω. Έχει εδώ και μια εβδομάδα που έχω βρει τον κύριο Χάρη Γκαμήρη νεκρό από τη γυναίκα του. Τουλάχιστον έτσι μας δείχνουν τα στοιχεία. Εγώ τον ήξερα τον κύριο Χάρη. Ήταν ένας από τους καλύτερους ιστορικούς της Ελλάδας. Αλλά μία μέρα πριν είχα βρει και τα παιδιά του. Μετά είχα βρει κάτι του ρύζι που ήταν πεταμένα στη θάλασσα. Με το που μπήκα σπίτι, στο σπίτι βασικά του κυρίου Χάρη Γκαμήρη, έψαξα όλους τους χώρους του σπιτιού να δω αν είναι κανένας άλλος μέσα. Δεν ήταν κανείς, όπως το περίμενα.
Από αίμα ο κύριος Χάρης ήταν καθαρός. Προς το καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ. Στο τραπέζι βέβαια είχε και ένα ημερολόγιο. Αλλά τέλος πάντων δεν κάθισα να το διαβάσω. Αν και μάλλον θα έπρεπε. Και εκείνη την ώρα σκύβω προς το κεφάλι του πτώματος του κύριου Χάρη. Αυτό μου φάνηκε περίεργο καθώς δεν είχα δει καθόλου αίμα. Ούτε στο κεφάλι του, ούτε στα χέρια του, αλλά ούτε στα πόδια του. Μόνο να λυκεί στο μπλουζάκι είχε. Μάλλον από αίμα. Στην καρδιά, εκεί που ήταν ολικές από το μπλουζάκι, είχε ένα μαχαίρι. Ήταν καρφωμένο απευθείας στην καρδιά του και είχε ένα σημείωμα καρφωμένο πάνω στο μαχαίρι. Ειλικρινά δεν έχω ξανανατριχιάσει έτσι από όλες τις αστυνομικές εμπειρίες μου. Και το σημείωμα έγραφε «Στέλιο, έρχεται η σειρά σου». Έχει περάσει μια εβδομάδα και ακόμα το σκέφτομαι. Αυτά για σήμερα. Καληνύχτα από τον Στέλιο. Οι φήμες λένε ότι όντως υπάρχει αυτή η ιστορία, με διαφορετικά ονόματα βέβαια. Ενώ επώνυμα, όχι ονόματα. Οι φήμες λένε ότι όντως είχαν βρει το Χάρη στο σπίτι του, σκοτωμένο από τη γυναίκα του, και τα δύο παιδιά του πνιγμένα μέσα σε μια θάλασσα που βρέθηκε όντως από τουρίστες. Αληθινή αυτή η ιστορία ή ψεύτικη. Εσείς αποφασίζετε. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό μου που λέει από την Λιδία. Περίεργο γιατί δεν ξέρω καμία Λιδία. Γι' αυτό το μήνυμα έγραφε «Έρχεται η σειρά σου, Αντώνη». Και κάπου εδώ ο αφηγητής σταμάτησε.